και σήμερα καθόμουν και έβλεπα ειδήσεις. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της δουλειάς, από πάρα πολλά κανάλια, ναι. Όλα αυτά που μαζεύουμε. Αλλά σήμερα κάθισα και είδα σαν τηλεθεατής ειδήσεις. Πω μου, τι στεναχωρία είναι αυτή. Τι απογοήτευση είναι αυτή που σε πιάνει. Τι απογοήτευση. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εισέπραξα σαν μια επιφώτιση βλέποντας τις ειδήσεις ότι η χώρα έφτασε στην καταστροφή, στο χείλος καταστροφής τέλος πάντων, και ο κόσμος γίνονται διορθωτικές κινήσεις για να διορθώσουμε. Και ανακαλύπτω. Και συγγνώμη αν είναι μόνο προσωπική μου ανακάλυψη, ότι τα νέα άτομα που μπαίνουν με φόρα στη Βουλή είναι 100 φορές πιο χάλια από τα προηγούμενα. Δηλαδή, χάλια. Έχουμε σκοπό να διορθώσουμε τα πράγματα με αυτούς. Το νέο αίμα είναι μολυσμένο. Με αυτούς. Με αυτούς. Βλέπεις αυτά τα δυσάρεστα στην Πάτρα. Καλά, αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα, παιδιά. Μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Επειδή η αλήθεια είναι πάντα στη μέση και ποτέ στα δύο άκρα, γιατί και τα δύο άκρα πάρ' το ένα, χτύπα το άλλο είναι. Και αυτοί που λένε λεθρομετανάστες και τέτοια είναι, δεν είναι με τα καλά τους, και αυτοί που τους ζέρουν πάλι δεν είναι με τα καλά τους. Γιατί υπάρχει αναμφισβήτητα ένα τρομακτικό πρόβλημα που δημιουργεί τρομακτικά πρακτικά προβλήματα πλέον. Καθημερινά προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους. Το πρόβλημα της λεθρομετανάστευσης και δυστυχώς όλες αυτές οι άχρηστες κυβερνήσεις που είχαμε δεν κάναν τίποτα για να το αντιμετωπίσουν. Και αυτό το πρόβλημα δημιουργεί προβλήματα και σε εμάς τους κατοίκους αυτής της χώρας, αλλά και σε αυτούς που είναι, πολλοί από αυτούς είναι και αθώοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι. Και η Ευρώπη, οι σύμμαχοί μας που μας το φόρτωσαν το πρόβλημα. Και υπάρχει, μπας και φύγουν, ναι, δηλαδή, υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο αναμφισβήτητα, και τώρα εμφανίζεται ως η λύση αυτού του προβλήματος να τους πλακώνουν στο ξύλο όπου τους βρουν. Είναι φοβερά επικίνδυνα πράγματα όλα αυτά. Φοβερά επικίνδυνα πράγματα αν θέλουμε σε φασιστικές μεθόδους και σε φασιστικές νοοτροπίες να αποθέσουμε τις ελπίδες μας για την λύση των προβλημάτων μας, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας αύριο μεθαύριο. Γιατί όταν θα εξαφανιστεί αυτός ο και καλά εχθρός που τώρα τον ανακαλύπτουμε για να πάρουμε καμιά ψήφο, μετά τον φασισμό εμείς θα το λουστούμε. Εμείς θα το λουστούμε τον φασισμό αν εμπιστευόμαστε φασίστες για να λύνουν τα προβλήματά μας. Είναι φοβερά επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Δεν μπορώ να μην δεν το πω, γιατί το έβλεπα και είχα μείνει έτσι. Δηλαδή, βλέπω πάλι τους ανθρώπους, τους Έλληνες να πλακώνονται πάλι μεταξύ τους, συνέχεια να πλακωνόμαστε. Γιατί κάποιοι τους φιτιλιάζουν. Αυτά είναι σημάδια, βέβαια, διαλυμένης χώρας. Διαλυμένου κράτους που φοβόμαστε μη χειροτερέψει. Σίγουρα, επειδή είναι το κράτος διαλυμένο όμως, μάλλον εμείς οι πολίτες τώρα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Από τη στιγμή που η πολιτική μας εμφανίζονται μικρότεροι των περιστάσεων, μάλλον εμείς οι πολίτες πρέπει να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Λίγη ψυχραιμία.